Είναι όμως εδώ η Σμάρο, που σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι για τις αστρολογικές προβλέψεις της Παρασκευής, τις αυριανές. Να δούμε σε ποια θέση θα είναι οι υδροχόοι, οι ζυγοί, οι καρκίνοι, οι λέοντες και τα άλλα βεβαίως, εξίσου αγαπημένα ζώδια, αλλά έπιασα καναπέ εγώ από εδώ πέρα τώρα και πάμε και βλέπουμε. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι η Σελήνη θα βρίσκεται και αύριο στην Παρθένο. Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα προς το Σάββατο θα περάσει στο Ζυγό. Από αύριο όμως, να θυμούνται μετά οι τηλεθεατές μας, μετά τις 7 θα είναι Καινή Πορείας. Στα διάφορα μηνύματα που μου στέλνετε, σας ενδιαφέρει πάρα πολύ η Σελήνη Καινή Πορείας, γι' αυτό και την αναφέρω και καλά κάνει και σας ενδιαφέρει. Ωστόσο όμως είναι μέρες δράσης τώρα αυτές, γιατί υπάρχει ένα εξάγωνο ηλίου Άρη, αλλά το τετράγωνο Ερμή Δία χρειάζεται προσοχή, γιατί δημιουργεί αμετροέπεια και υπερβολές. Και προσοχή και στην οδήγηση, παρακαλώ πολύ, στην ταχύτητα κλπ. Στο νούμερο 12, οι δίδυμοι, που θα είστε στο 12, γιατί ακυρώνετε κάποια ραντεβού σας αύριο, κάποιες πιθανοί καυγάδες στη δουλειά, εντάσεις, ανταγωνιστικές συμπεριφορές, κακή συνεννόηση, παρεξηγήσεις, όλα αυτά θα σας ταλανίσουν. Και στο νούμερο 11, οι τοξότες, που οι υπερβολές και η αμετροέπεια σας θα σας κοστίσει πάρα πολύ ακριβά. Μην λέτε λόγια που δεν μπορείτε να υποστηρίξετε μετά, μην δίνετε υποσχέσεις που δεν μπορείτε να τις υποστηρίξετε και το κυριότερο, μην πιστεύετε σε αυτούς που θα σας πούνε παχιά λόγια. Στο νούμερο 10, οι ιχθύες, έχετε την τάση να παίρνετε λίγο τη στάση του θύματος στη δουλειά και δεν μπορώ κλπ. Πιέζεστε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι αυτή, πάρα πολύ και κυρίως από τους ανωτέρους σας να κάνετε δουλειές σε παύλα αγκαρίες. Ωστόσο όμως μάθετε να λέτε ένα όχι με ευγενικό τρόπο και να εξηγείτε μέχρι που φτάνουν οι δυνατότητές σας. Στο νούμερο 9, η Παρθένη, που τα οικογενειακά βάρη που σηκώνετε δεν τα αντέχετε πάντα, γι' αυτό και θα υπάρξει αναστάτωση στο σπίτι, με το που θα πάτε να πείτε δεν μπορώ, δεν θέλω κλπ. Θα αισθανθείτε ότι οι άλλοι προσπαθούν να σας δημιουργήσουν ενοχές. Μία καλή συζήτηση μαζί τους θα σας βοηθήσει. Στο νούμερο 8, οι σκορπιοί που θα έχετε άσχημη διάθεση, έκτακτα έξοδα, υπερβολές στα έξοδά σας κλπ. Μπορεί να δημιουργήσουν και άλλα προβλήματα, γι' αυτό μην βγείτε τώρα στις αγορές και εξασφαλώσετε στα ψώνια. Άλλωστε και η Καινή Πορείας δεν βοηθάει πάρα πολύ. Παρασκήνιο, κουτσομπολιά, εντάσεις. Στο νούμερο 7, η καρκίνη, που θα αντιμετωπίσετε προβλήματα στο σπίτι. Προβλήματα που σας βγάζουν εκτός τόπου και χρόνου. Δεν είναι σοβαρά. Κάποιες ανατροπές που όμως θα σας αναγκάσουν να αναλώσετε από το χρόνο που δεν έχετε. Προσέξτε με. Από το χρόνο που δεν έχετε. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Δε. Λοιπόν, και θα νευριάσετε, θα εκνευριστείτε. Ωστόσο όμως μην ανησυχείτε, όλα καλά. Στο νούμερο 6, εγώ και η αγαπημένη. Νομίζετε ότι βρίσκεστε σε τέλμα, δεν είναι όμως πάντα αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι οι προσπάθειές σας δεν ευωδώνονται αμέσως και βρίσκουν εμπόδια, αλλά πού θα πάει, δεν αργεί ο καιρός που θα εξυπηρετηθείτε και μάλιστα πάρα πολύ και θα αμυφθείτε για τους σκόπους σας. Στο νούμερο 5, η Ταύρη, διαφαίνεται κάποιο φως στον επαγγελματικό σας ορίζοντα. Αξιοποιήστε τις μέρες που έρχονται. Μην βιάζεστε όμως να γίνουν όλα εδώ και τώρα και πάρτε πολύ συνετές αποφάσεις. Στο νούμερο 4, η Κριή, που θα έχετε έναν ανταγωνισμό με ερωτική εσάνς, που σημαίνει ότι θα ξεκινήσετε τον έρωτα πιθανότατα με κάποια καυγαδάκια. Αν λοιπόν συναντήσετε κάποιο άτομο και έχετε την τάση σώνη και καλά να του την πείτε, πιθανότατα από κάτω να κρύβεται και ένας μοιραίος έρωτας. Προσοχή στις υπερβολές, κυρίως όταν ταξιδεύετε. Προσοχή στις υπερβολές τελείες και προσοχή επίσης όταν ταξιδεύετε, γιατί μπορεί να ταλαιπωρηθείτε. Στο νούμερο 3, οι υδροχόοι, που είναι μέρες ευκαιριών για εσάς αυτές. Βέβαια όμως θέλω να προσέχετε λίγο, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να παρασυρθείτε από κόλακες και τελικά να το μετανιώσετε όταν θα είναι αργά. Μην εμπιστεύεστε εύκολα τους άλλους και το κυριότερο, μην αλλάζετε τα σχέδιά σας για χάρη τους. Στο νούμερο 2, οι λέοντες, που δρέπετε επιτέλους καρπούς. Αμείβονται οι κόποι σας, αλλά θα ήθελα να μην πείτε και να μην υποσχεθείτε πράγματα στα οποία δεν θα φανείτε συνεπείς, γιατί αξιοπρεπείς καθώς είστε, θα στεναχωρεθείτε πάρα πολύ μετά εσείς. Και στο νούμερο 1, η ζυγή, που θα έχετε ερωτικές επιτυχίες και όχι μόνο. Χριστίνα! Έλα, Χριστίνα! We are the champions, my friend! Ταραν, ταραν! Επιτέλους, αγάπη! Τόσο καιρό που είμαστε φίλες! Να σε! Καλά! Μίκη, το Χριστινάκι μας! Είναι στο νούμερο ένα, Μίκη! Σας ευχαριστώ!
ευχαριστώ πάρα πολύ. Χριστινάκι μου, εσύ να ξέρω. Γιατί χαίρεσαι τόσο πολύ, εγώ χαίρεσαι, το κορίτσι μας, εσύ περίμενε τρεις μήνες αυτή τη μέρα. Τρεις μήνες. Την πρωτιά. Τρεις μήνες. Η αλήθεια είναι ότι ναι. Συμπληρώνω λοιπόν για τους αγαπημένους ζυγούς ότι δεν θέλω υπερβολές στην ταχύτητα όταν οδηγείτε μόνο και επίσης δεν θέλω να παρασυρθείτε από αυτούς που θα σας πουλήσουν πάρα πολλά λόγια. Παρακαλώ, πράξεις και μόνο πράξεις. Ακούτε! Ακούς! Ακούτε! Και εσύ να ακούς, να προσέχεις. Και επίσης μην κοιμάστε σε 9 το βράδυ, εκμεταλλευτείτε την τύχη. Εντάξει, όταν έχουμε κάτι να κάνουμε. Εντάξει. Θα το σκεφτούμε. Καθυστερούμε. Ακούσα όταν τη είπα να πάμε σινεμά, μου λέει κοιμάμαι σε 9 ώρα. Αυτό δεν ήταν, δεν είχε κάτι να κάνει με μένα. Βαριέται. Πολύ ωραία, θαυμάσια. Για να δούμε μια φορά ακόμα την κάρτα με την 12άδα την αυριανή και σε τι θέση εύνοια είναι και τα 12 ζώδια για αύριο. Οι δίδυμοι λοιπόν είναι κάτω-κάτω, όμως δεν πειράζει, η μέρα είναι θα περάσει. Στο 11 είναι οι τοξότες, στο 10 η ηχθής, στο 9 η παρθένη, στο 8 η σκορπιή, στο 7 η καρκίνη. Αχ, στο 6 εγώ και στο 5 η ταύροι ανεβαίνουμε και βρίσκουμε... Στο 6 εγώ. Ναι. Ανεβαίνουν και βρίσκουμε στο 4 τους κρυούς, στο 3 τους υδροχώους, στο 2 τους λέοντες και το πιο τυχερό ζώδιο για αύριο Παρασκευή είναι τα ζυγάκια τα ταλαιπωρημένα τόσο καιρό πια επιτέλους ζυγάκια μου γλυκά. Ευχόμαστε η αυριανή μέρα να είναι πολύ καλή για εσάς και να σας φέρει έτσι μια ανάσα, μια ανακούφιση, ένα κάτι και να την αξιοποιήσετε κι εσείς κατάλληλα.